Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 19 Μαρτίου του 2024. Για όσους δεν ακούσανε, δεν είδαν την χθεσινή βραδινή εκπομπή, ευχόμαστε καλή Σαρακοστή σε όλους. Απλά επειδή μπήκαμε στη Σαρακοστή, να σας πω ένα έθιμο που υπάρχει στο χωριό μου, δεν ξέρω αν υπάρχει και αλλού. Κάθε Σάββατο πριν την Καθαρά Δευτέρα, τότε που υπήρχε η κοινότητα, διότι τώρα έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά στα χωριά, τα παιδιά πήγαιναν στους γονείς, ενώ τα παιδιά που είχαν οικογένεια πήγαιναν στους γονείς με 3 πορτοκάλια, τα οποία μάλιστα οι μανάδες μας τα έκρυβαν να μην τα... τότε για μας τα πορτοκάλια ήταν θησαυρός. Πήγαιναν λοιπόν με 3 πορτοκάλια, έκαναν στη μητέρα ή στον πατέρα 3 μετάνες και φιλούσαν το χέρι και ζητούσαν συγχώρεση. Επίσης, την ίδια διαδικασία έκανα και σε άλλους συγγενείς, πάντα ο μικρότερος στον ανώτερο, που με αυτούς τους συγγενείς υπήρχαν κάποια προβλήματα. Μιλούσαν για κάποιες παρεξηγήσεις, ξέρετε, στις κλειστές κοινωνίες γίνονται αυτά. Με ποια λογική, την Καθαρά Δευτέρα, να αρχίσουν όλη την νηστεία με καθαρή ψυχή, χωρίς βάρος, και θεωρητικά την επομένη της Κυριακής, δηλαδή την Καθαρά Δευτέρα, όλο το χωριό, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα μεταξύ τους και δεν μιλούσε ο ένας στον άλλον. Έτσι το ανέφερα αυτό σε μια διαδικασία μου, το θύμισε ο αδερφός μου. Λοιπόν, να πάμε στα σχόλια πρώτα των φίλων του καναλιού για να περάσουμε μετά στα θέματά μας. Ένας ανώνυμος λέει: «Γεια σου Σάβα, μη σταματάς για τα ελληνοτουρκικά. Το παράπονο μου είναι ότι εδώ στο Αμβούργο βλέπω 6-7 τουρκικά κανάλια και η ΕΡΤ και αυτοί που μας κυβερνάνε πουθενά, μας έχουν μπιπ νους. Καλά που είναι το ίντερνετ και ιδιαίτερα εσύ και ενημερωνόμαστε». Δηλαδή, συγγνώμη, η ΕΡΤ είναι ο πολυπληθέστερος τηλεοπτικός σταθμός στον κόσμο ίσως και δεν μπορούν να έχουν ένα ή δυο κανάλια της προκοπής δορυφορικά. Οι Τούρκοι έχουν 6-7 κανάλια και εμείς ούτε ένα. Και δεν τρέπονται λίγο αυτοί εκεί πέρα οι καρεκλοκένταυροι, οι κομματικοί που κάθονται και προετοιμάζουν τα συστήματα και ξέρω τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσκλήσεις. Δεν τρέπονται λίγο. Το επιτελικό κράτος. Ο κύριος Σεφγιάννης, Μίστερ Σεφγιάννης. 1200 άρματα μάχης. Ποια είναι η ικανότητά του στο πεδίο όμως και πόσα από αυτά είναι αξιόμαχα και σε λειτουργία? Λοιπόν, ο αδερφός μου υπηρέτησε υποδιοικητής στο 4ο Σώμα Στρατού και μία από τις υποχρεώσεις του ήταν να κάνει και ευνηδιαστικές επιθεωρήσεις. Μου είπε, σε διαβεβαιώ, ότι δεν υπάρχει ακίνητο άρμα στον Εύρο, όταν ήταν πριν 10 χρόνια. Δεν υπάρχει στο Δέλτα Σώμα, δηλαδή ούτε ένα. Θέλω να πω, ιδιαίτερα τεθωρακισμένα, που υπάρχει μία παράδοση συντήρησης και τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, οι οδηγοί και οι αρχηγοί πληρώματος είναι μόνιμοι, υπάρχει κινητικότητα που αγγίζει το 100%. Άρα μην τα λέτε αυτά. Πάμε. Ο ίδιος παρακάτω. «Καλά, δώστε σανό, πολύ σανό για το Λούμπεν. Η συνθήκη του Κούπερ το 1948 παραχωρεί τα δικαιώματα των κοιτασμάτων στις πολυεθνικές της Αμερικής. Αυτά για να μίζουν κάποιοι ότι θα πάρει μερίδιο και η Ελλάδα από αυτά». Λοιπόν, τώρα, εδώ, αυτή η διαδικασία τώρα να έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο, αναγκάζεσαι να απαντάς στον καθένα τώρα, χωρίς να το ψάξει. Πρώτον, η συνθήκη Κούπερ, αν ίσχυε, τελείωσε το 2010, μετά από 50 χρόνια. Ήταν αναγκαστικός νόμος με ισχύ 50 ετών. Δεύτερον, από το 1973, οι Γερμανοί την είχαν, μετά κρατικοποιήθηκε. Οι Καναδέζοι την είχαν. Μετά κρατικοποιήθηκε και τώρα είναι ελληνική εταιρεία Energian που βγάζει το Πρίνο. Καλά, δεν έχετε μια ματιά γύρω σας να δείτε τι γίνεται? Ο Πρίνος, ποιος βγάζει πετρέλαιο στον Πρίνο σήμερα? Η Ελλάδα δεν βγάζει? Τι ανοησίες λέτε? Εντάξει, κάντε σχόλια να απαντήσουμε. Όχι ανοησίες. Και μας λέτε ότι εμείς δίνουμε σαν όστα Λούμπεν. Ποιος είναι Λούμπεν τελικά? Έχετε στον καθρέφτη να δεις. Καλησπέρα από τη Δανία και καλή Σαρακοστή σε όλους. 15χρονα Ιουχάησαν τρανς και αμέσως παρενέβη εισαγγελέας για το σκάνδαλο Κεραμέως Σημακοπούλου που μας αφορά και εμάς τους απόδημους, εισαγγελέας Γιόκ.
Μήπως τελικά ο Χάρη Κλίν είχε δίκιο όταν έλεγε ότι η Ελλάδα είναι αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους. Αθανάσιος Λεμονής, Δανία του Βορρά. Όχι, Αθανάσιε, Λεμονή, δεν ξέρω αν είσαι ωραίος ντριπλέρ όπως ο ποδοσφαιριστής. Έχει αναλάβει και εισαγγελέας κάνει την έρευνα και εσωτερική έρευνα γίνεται, αλλά ποια έρευνα κάνει. Εγώ δεν είδα να ζώνεται το κτίριο της Νέας Δημοκρατίας με να μην μπορεί να μπει κανείς μέσα, να μπαίνουν, να παίρνουν τους υπολογιστές και να δουν τι γίνεται, ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα έρευνα που δεν ξέρω που θα καταλήξει. Λοιπόν, Γιάννης Παπουτσάκης, μνημόνιο συνεργασίας με ΗΠΑ, μία μηβαία κύριε στο Ινφογνώμο, τι έχετε να πείτε για αυτό το πράγμα τώρα, γιατί η σιωπή, τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι λες κύριε Παπουτσάκη. Καταρχάς, αυτό το μνημόνιο που έγινε για το στρατιωτικό το αναφέραμε εδώ και είπαμε τι είπαν και η αντιπολίτευση, τι είπαν όλοι. Άρα ποια σιωπή, πάλι έτοιμοι να ρίξουμε να πετροβολήσουμε χωρίς να ξέρουμε. Τώρα έχουμε απαντήσεις στην κυρία Ζωή χθες που εξέφρασε αντιρρήσεις για το αν θα πρέπει για την ψήφο των αποδήμων. Είπε ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν. Αγαπητέ κύριε Καλλιτερίδη, η κυρία Ζωή μας είπε ότι οι ομογενείς μπορεί να νοσταλγούν την Ελλάδα, αλλά δεν θα πρέπει να έχουν λόγο στο πώς θα φορολογηθούν οι Έλληνες ή τι ποιότητα υγειονομική περίθαλψη θα έχουν κλπ. Οπότε γιατί να ψηφίζουν. Έχω να πω, πρώτον, είναι πολλοί οι Έλληνες στο εξωτερικό που νοιάζονται για την Ελλάδα έμπρακτα και κατά πολύ περισσότερο από όσο δυστυχώς πολλοί εν Ελλάδη Έλληνες ή Ελληνόφωνοι. Δεύτερον, οι περισσότεροι ομογενείς έχουν οικογένεια στην Ελλάδα, παιδικούς φίλους, αγαπημένα πρόσωπα και δεν νοιάζονται απλώς, αλλά είναι για αυτούς ζωτική σημασία η ευημερία των αγαπημένων τους. Και όχι μόνο η ευημερία των αγαπημένων τους, αλλά και του κάθε Έλληνα πολίτη που οι κυβερνήσεις της Ελλάδας το μεταχειρίζονται ως ηλίθιο, τον απαξιώνουν και τον ταλαιπωρούν στην προσπάθειά του για επιβίωση. Υπάρχει κάτι άρρωστο στον τρόπο σκέψης της κυρίας Ζωής. Αναρωτιέμαι αν κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Όσοι δεν νοιάζονται για την πατρίδα τους και τους συμπολίτες τους, παρά μόνο για το τι φόρους πληρώνουν οι ίδιοι και τι υγειονομική περίθαλψη θα έχουν οι ίδιοι, είναι δύσκολο να καταλάβουν πώς μπορεί να αισθάνονται οι ομογενείς, πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν από το σύστημα στην Ελλάδα να φύγουν ή να παραμείνουν στο εξωτερικό. Το τελευταίο αρκεί. Δεν μας χρειάζεται να ακούμε και ότι δεν έχουμε καμιά δουλειά και ασχολούμαστε με τα της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ. Βασιλική Αρωνιάδου, Αντεριάσκα, PhD, Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μπακ Σπύρο, για όσους έχουν πρόβλημα με την ψήφο των αποδήμων, η άποψή μου είναι ότι όσοι Έλληνες σαν και εμένα που παρακολουθούν την επικαιρότητα θα ψηφίσουν και επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα αφού ζούμε έξω από τη χώρα, στο μυαλό για την ψήφο θα είναι το συμφέρον όλων των Ελλήνων. Άρα ο ψήφος μας θα είναι πιο σωστή, λέει ο Σπύρος. Βασίλης, 47-48. Οι ομογενείς που δεν γνωρίζουν την καθημερινή ζωή των Ελλήνων και ζουν δεκαετίες έξω, γιατί να ψηφίσουν. Άλλο αυτοί που έφυγαν για δουλειά, όπως τα τελευταία χρόνια που έχουν κάποια επαφή. Οι ομογενείς που έχουν δει θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Ας μην υπάρχουν αυταπάτες. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, ρε Βασίλη. Τώρα εμείς θα τους κατευθύνουμε τι θα ψηφίσουν. Αποκλείεται να ψηφίσουν όλοι ένα κόμμα. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Ειδικά τώρα με αυτό που έγινε με την Κεραμέως και την Σιμακοπούλου, δεν νομίζω να ψηφίσουν πολύ προς τα εκεί. South Face, 66-84. Η Ελλάδα ανήκει σε όλους τους Έλληνες του πλανήτη, δεν είναι συμφλίκη σου. Στη ζωή αυτό. Ιωάννης, 1963. Και τι σε νοιάζει εσένα ρε, λέει και κάτι άλλο, το σβήσα. Ο Μπακ Σπύρο, αγαπητέ Βασίλη, δυστυχώς η άποψή σου, αν και κατανοητή, είναι διαστρεβλωμένη από την πολιτική σου άποψη. Αυτό έχει να κάνει με τον Βασίλη που είπε θα ψηφίσουν δις, είναι οι απαντήσεις αυτών. Αγαπητέ Βασίλη, δυστυχώς η άποψή σου, αν και κατανοητή, είναι διαστρεβλωμένη από την πολιτική σου άποψη. Εγώ και πολλοί από τους Έλληνες που μένουμε για χρόνια μακριά, παρακολουθούμε τα γεγονότα στην Ελλάδα καθημερινά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρω ότι σχεδόν όλοι ερχόμαστε στην Ελλάδα κάθε χρόνο, έχουμε σπίτια, συγγενείς κλπ. Πιο πολύ θέλω να σου θυμίσω ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα οφείλει πολλά στους απόδημους. Οι ξένοι γνώρισαν την πατρίδα από τα ελληνικά εστιατόρια, τις παρελάσεις, τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Η παρουσία μας και μόνο στο εξωτερικό βοηθάει στο να επιφέρουμε την προσοχή των εθνικών κυβερνήσεων στα ζητούμενα της πατρίδας. Για να μην γίνομαι βαρετός, ένα πράγμα μόνο θέλω να σε παρακαλέσω. Μην με κάνεις να αισθανθώ ως αθέμητος στη μητρική μου πατρίδα, όσο αισθάνομαι στην ξενιτιά. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους. Σπύρος. Είδα προχθές, ψάξτε να βρείτε στο διαδίκτυο, την φεστιβάλ Αντίποδες στη Μελβούρνη.
Είναι αδύνατο να μην έρθουν δάκρυα στα μάτια σας, να μην κλάψετε. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργός ολόκληρης της Αυστραλίας παρών και ομολογεί. Η ισχυρότερη κοινότητα στην Αυστραλία είναι η ελληνική. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που σηκώνουν τη σημαία της Ελλάδας ψηλά και κλαίνε και δακρύζουν να μην ψηφίσουν για την Ελλάδα, και ποιος θα ψηφίζει ρε παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, τόσο μίσος που το βρίσκουν εναντίον των Ελλήνων, έτσι τους έμαθαν. Αναφέρεται στον στο Βασίλη που είπε να μην ψηφίζουν. Νίκος Χατζηβασιλείου. Η αλήθεια είναι ότι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη επειδή έχουν ομογενοποιηθεί στις χώρες που ζουν και νομίζουν ότι και η Ελλάδα θα γίνει σαν αυτές τις χώρες με αυτόν τον απόγονο της οικογενειοκρατίας στην πολιτική, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι η Ελλάδα δεν έχει τον πλούτο και τους πραγματικούς πατριώτες πολιτικούς για να γίνει σαν αυτές τις χώρες. Αντρέας Πέτρο. Είδαμε πόσο καλά τα κάνετε στην Ελλάδα καθήμενοι στον καναπέ σας. Καλησπέρα κύριε Καλυτερίδη. Αυτός είναι ανώνυμος. Στην κυρία Ζωή και σε όποιον λέει ότι δεν θέλει να μας κάνουν κουμάντο οι Έλληνες στο εξωτερικό, να τους πείτε ότι είναι προτιμότερο να ψηφίσουν όλοι αυτοί οι πατριώτες παρά να βγάζουμε κυβέρνηση με 41% και μέσα σε αυτό το ποσοστό των ψηφοφόρων είναι όλοι αυτοί που μάζεψε και μαζεύει η Ελλάδα εδώ και 15 και πλέον χρόνια. Ευχαριστώ και συνεχίστε αυτό το τεράστιο έργο που κάνετε για την πατρίδα. Ένας φίλος πάλι GS λέγεται. Γεια σου Σάβα, πέστα για τη γλώσσα. Ζω στη Νέα Υόρκη, η σύζυγός μου δουλεύει σε νοσοκομείο και εγώ σε εστιατόριο. Ήρθαμε με την κρίση. Τώρα που ο γιος μας γίνεται 3 ετών, ψάχνουμε για σχολεία. Γεννήθηκε 25 Μαρτίου του 2021, 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ζωή να έχει. Να σου ζήσει. Μπράβο! Εδώ τα σχολεία, τα δημόσια είναι χάλια, αλλά όχι μόνο αυτό. Θα θέλαμε να μάθεις σωστά και την ελληνική γλώσσα και τις αξίες μας και τη θρησκεία μας. Ψάχνουμε σχολεία, θέλουν 25 χιλιάρικα το χρόνο τα σχολεία της Εκκλησίας. Και κάνει παράπονα γιατί δεν υπάρχει μέρημνα του κράτους, του ελληνικού, να σωθεί η ελληνική γλώσσα ανάμεσα στους αποδήμους. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο θέμα του δημογραφικού. Το δημογραφικό, είπαμε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όλοι, δηλαδή δεν θέλω καν να το διαβάσω, κάποιος αντιστράτηγος και γνωστός μου φίλος μου έγραψε ένα άρθρο για τις επιπτώσεις του δημογραφικού στην εθνική άμυνα. Δεν είχα τη δύναμη να το διαβάσω, πιστέψτε με. Και φυσικά υπάρχουν επιπτώσεις και στην εθνική οικονομία. Και επειδή το κράτος κάτι προσπαθεί να κάνει, αλλά τι να κάνει τώρα. Όταν δεν ακούτε τη λέξη δημογραφικό τίποτα και ακούτε τα άλλα που μας βομβάρδιζαν επί εβδομάδες για να περάσει ο γνωστός νόμος με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δεν, ούτε το ένα της χιλίης δεν είπαν για το πρόβλημα δημογραφικό. Για να δείτε πού γράφουν την Ελλάδα και το μέλλον της Ελλάδας αυτοί που κυβερνούν. Ευτυχώς υπάρχουν και ορισμένες εταιρείες, ορισμένες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου που βλέπουν με υπευθυνότητα αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία της Optima Bank, όπου ο πρόεδρός της, ο κύριος Γιώργος Στανισκίδης, Καπαδόκης από το Ιντζέσου της Καπαδοκίας, γιος αξιωματικού, με εθνικές και πατριωτικές ευαισθησίες, πήρε μια απόφαση για την οποία θα διαβάσουμε ένα σχετικό άρθρο. Σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό και παράλληλα συμβολικό χαρακτήρα, προχωράει η Optima Bank με υψηλό εύσημα ευθύνης για το σημαντικό πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας, αλλά και για την πρακτική υποστήριξη των στελεχών της. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 1924, από τώρα δηλαδή, για κάθε οικογένεια που αποκτά ένα νέο μέλος, έστω και το πρώτο παιδί, ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη της τράπεζας θα λαμβάνει επιπλέον το μισθού του, της, ποσό 1.000 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Δηλαδή στην ουσία τους δίνει 12.000 ευρώ για το ένα παιδί, για το πρώτο παιδί. Το δεύτερο, το τρίτο είναι σημασία. Όποιο γεννηθεί, με όλες τις σχετικές μελέτες να παρουσιάζουν στο καλύτερο σενάριο τον πληθυσμό της χώρας μας διαρκώς μειούμενο έως το 2050, με αυξημένο το μέσο όρο ηλικίας και μειωμένο τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό μας, η Optima Bank δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη απέναντι σε μια μεγάλη εθνική πρόκληση και ένα μείζον θέμα που αφορά άμεσα το μέλλον και την προοπτική της πατρίδας μας. Η κίνηση αυτή της Optima Bank
αποτελεί μια αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέες οικογένειες και μια πρωτοβουλία ευθύνης απέναντι σε ένα κοινό μας πολυπαραγωγικό εθνικό κοινωνικό πρόβλημα. Ο πρόεδρος της Optima Bank, ο Καπαδόκης, κύριος Γεώργιος Στανισκίδης, Καπαδόκης εκ Πατρός και από τον Παρνασσό εκ Μητρός. Αράχοβα, εκ Μητρός, την ιστορική Αράχοβα. Σημείωσε σχετικά. Με την πρωτοβουλία αυτή της τράπεζάς μας, πρωτίστως αναγνωρίζουμε και αναλαμβάνουμε δράση σε ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα της χώρας μας, την υπογεννητικότητα. Ένα πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης σε πολλά επίπεδα μέσα από έναν ευρύτερο σχεδιασμό δράσεων. Παράλληλα, έχει άμεση εφαρμογή στις οικογένειες των εργαζομένων μας, αποτυπώνοντας τη διαρκή και διαχρονική μας αφοσίωση στη στήριξή τους. Στην Optima Bank πιστεύουμε πως το δημογραφικό αποτελεί μακράν τον πιο σοβαρό κίνδυνο για την πατρίδα μας και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να σας πω κάτι. Κάποιος τώρα μπορεί να πει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τα βλέπουν αλλιώς, καλά τράπεζα είναι, έχει κτλ. Δεν είναι έτσι. Ξέρω πόσες εταιρείες με πάμπλουτους που προσπαθούν να προσλάβουν κοπέλες, να μην είναι έγκυες, να μην μείνουν έγκυες, μέχρι και ψυχολογική πίεση ασκούν να μην μείνουν έγκυες. Εμείς εδώ, αυτός ο μικρός εκδοτικός οίκος, έχει γεννήσει οι εργαζόμενοι. Ναι, έχουν γεννήσει 5 παιδιά, ζωή να έχουν. Και ξέρω πόσο μεγάλο βάρος πέφτει στις πλάτες μιας εταιρείας όταν έχουμε εγκυμοσύνη και γένα. Χάνεις τον εργαζόμενό σου για ένα χρόνο και παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σαν να, ότι προτρέπει τους ότι δίνει 12.000, δίνει και κίνητρο να γεννήσουν και να χάσει για ένα χρόνο την εργαζόμενη η Optima Bank. Γι' αυτό θέλω να πω ότι, ξέρετε, μια φορά όταν είχαμε τότε με τα μνημόνια και μας ζάλισαν με το χρέος και τα λοιπά, μπήκε ένας Πόντιος εδώ με καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση στο βιβλιοπωλείο, ο Σάββας. Ένας αγνός άνθρωπος, και ξέρετε τι μου είπε. Για πες μου σε παρακαλώ, πόσο είναι, λέει, πόσο πέφτει στον κάθε Έλληνα το χρέος, πότε ήταν 10-12 χιλιάδες ευρώ, 15 δεν θυμάμαι, και είπε είμαι σε θέση, λέει, να πάω να χρεωθώ, να πληρώσω ό,τι μου αναλογεί και να πληρώσουν όλοι οι Έλληνες να ξεχρεώσουμε τη χώρα. Τι θέλω να πω. Ο άνθρωπος αυτός δουλεύει σε λαϊκές. Δεν είναι από τους έχοντες και κατέχοντες. Τι θέλω να πω. Ότι τέτοιες ενέργειες, μακάρι άλλες 1.000, 2.000, 5.000 επιχειρήσεις όπως η Optima Bank να έπαιρναν τέτοιες πρωτοβουλίες. Η καμπύλη που πηγαίνει, η θανατηφόρος καμπύλη που οδηγεί στον θάνατο του ελληνικού έθνους, θα σταματούσε την καθοδική της πορεία και θα έπαιρνε και ανωδική πορεία. Γι' αυτό θεώρησα υποχρέωσή μου να αναφέρω αυτήν την είδηση και παρακαλώ, όχι τη γνωστή μιζέρια και οι τράπεζες έχουν λεφτά κτλ. Όχι, αυτά σας παρακαλώ, ειδικά για αυτό το θέμα μην γράψετε τίποτα. Συνεχίζετε το σύριαλ με το σκάνδαλο Κεραμέως Σασημακοπούλου. Βλέπω ότι δεν θέλουν να καταλάβουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του γεγονότος, του συμβάντος. Δηλαδή, το ένα είπαμε ότι είναι, δεν μπορεί τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να φυλάσσονται από το κράτος να καταλήγουν στο κόμμα. Αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο τορπιλίζεται η φιλόδοξη προσπάθεια της επιστολικής ψήφου που αφορά τον απόδημο ελληνισμό, που όπως είπαμε και πιθανόν να είναι και ο τίτλος της απόψινής εκπομπής, η απόδημη είναι ο θησαυρός του ελληνισμού. Η απόδημη είναι ο θησαυρός του ελληνικού έθνους. Δεν μπορεί να τορπιλίζεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια από την ίδια την κυβέρνηση. Έπρεπε ήδη χθες να είναι στο σπίτι της και η κυρία Κεραμέως. Έχει να κάνει. Τι επάγγελμα κάνει, ασχολείται με το επάγγελμά της. Θα είναι βουλευτής. Γιατί να μένει στη θέση της και να προσπαθεί να εμπέζει ολόκληρο ελληνικό λαό, επειδή έχει μεγάλες πλάτες που την οδήγησαν στην Bilderberg? Αυτά δεν πιάνουν. Όταν κάνεις το λάθος, παίρνεις το καπελάκι σου και πας στο σπίτι σου.
όχι το λάθος, το έγκλημα. Και να δούμε τι θα πούν και οι εισαγγελείς. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και μόλις 2 εβδομάδες μετά ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επικοινωνεί τα πορίσματα της έρευνας που έκανε το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Καταρχάς, ο Υπουργός Παιδείας λέει να επικοινωνεί τα πορίσματα. Το επικοινωνώ δεν είναι αλληλοπαθές ρήμα, αυτοπαθές είναι. Επικοινωνώ εγώ με κάποιον. Δεν λέει επικοινωνώ αυτό το αντικείμενο με κάποιον. Ούτε αυτό και την κάνανε Υπουργό Παιδείας. Έχει και δεν ξέρω διδακτορικό τι έχει. Λοιπόν, ανέφερε η Νίκη Κεραμέως σχετικά με το ζήτημα της διαρροής προσωπικών δεδομένων και το πώς περιήλθαν στην κατοχή του Ευρωβουλευτού, της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Ασημακοπούλου. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τις ευθύνες που απορρέουν λόγω της εμπλοκής προσώπων, η Υπουργός μιλώντας στο Sky τόνισε. Εκεί αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες συγκεκριμένων προσώπων. Υπήρξε άμεσα ανάληψη ευθύνης με την κυρία Ασημακοπούλου να βγαίνει οικειοθελώς εκτός κούρσας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, αρμόδιος εκείνη την εποχή για τις εκλογές, παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας επίσης παρετήθηκε. Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί δικής της ευθύνης, η Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Ο έλεγχος του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζεται και αφορά ευρύτερα την επάρκεια της ασφάλειας των διαδικασιών και μάλιστα από την πρώτη μέρα με τον κύριο Λιβάνιο δώσαμε οδηγία να διεξαχθεί ένας πλήρης εσωτερικός έλεγχος για το ζήτημα αυτό. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της επιστολικής ψήφου και για το αν σχετίζεται με την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, η κυρία Κεραμέως εξήγησε. Η αντιπολίτευση θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφο. Είναι αυτό που λένε στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλούν για σκηνή. Η αντιπολίτευση θέλει, μπορεί να είχε τις ενστάσεις της, τις οποίες τις επιβεβαιώσατε τώρα με αυτό που κάνατε. Η αντιπολίτευση θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφο, η οποία δεν έχει καμία σχέση. Οι καταγγέλλοντες λένε ότι είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν στις εκλογές του 2023 και λάβαμε ένα email από την Ασημακοπούλου. Λάθος. Ψέμα. Οι καταγγέλλοντες λένε, κάποιοι από τους καταγγέλλοντες λένε, το είπε και το Μέγκα χθες, το έγραψαν και το Μαρινάκι τα μέσα, που είναι φιλοκυβερνητικά, κάποιοι από τους καταγγέλλοντες λένε, μόλις γράφηκα ενεγράφην στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου, μετά από λίγο πήρα το email της Ασημακοπούλου. Γιατί προσπαθεί να βγάλει την ουρά της απ' έξω? Μας περνάει για ανόητους, για πρόβατα? Δεν είναι έτσι, κυρία Κεραμέως. Δεν θα ξεφύγετε. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εξέλιξη η έρευνα, όπως και η έρευνα της εισαγγελίας. Και πού, γιατί δεν πήγε η εισαγγελία να πάρει τους υπολογιστές? Πού ξέρει, πού θα καταλάβει πότε τη διαδρομή όλη αυτή την αμαρτωλή? Ο κατάλογος της επιστολικής είναι διαφορετικός και πρέπει να ξαναγραφτεί και τώρα είναι σε εξέλιξη εγγραφές για την επιστολική ψήφο. Οι καταγγέλλοντες οι ίδιοι λένε ότι είχαν εγγραφεί για τις εκλογές το 23. Ψέμα. Κάποιοι λένε έτσι. Κάποιοι λένε ότι μόλις γράφηκα για την επιστολική ψήφο, μου ήρθε το μπιλετάκι της κυρίας Ασημακοπούλου. Τι θέλω να πω? Ακούστε εδώ. Θα πρέπει είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, όταν σε πιάνουν στα πράσα, να λες, κύριε, εντάξει, εγώ έχω την πολιτική ευθύνη, οι δικοί μου τα διέρευσαν, δεν τους είπα εγώ να το κάνουν, αλλά εγώ έχω την πολιτική ευθύνη. Εγώ δεν μπόρεσα να προστατεύσω ούτε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τα εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες από τη Χιλή, από την Αργεντινή, από την Αμερική, από την Αλάσκα, δεν ξέρω εγώ από πού. Δεν μπόρεσα να τα προστατέψω και δεν μπόρεσα να προστατέψω και την επιστολική ψήφο. Γεια σας, να έρθει ένας άλλος να τα κάνει καλύτερα. Αυτό σημαίνει πολιτική. Και όχι αυτά που τα διδάσκεται και ο ελληνικός λαός στη στρεψοδικία, στο ψέμα, στην υποκρισία. Τέτοια διδάσκεται τόσα χρόνια. Γι' αυτό αναπαράγεται το πρότυπο αυτό. Τώρα ήρθαμε και στο ψαχνό. Καλά, πραγματικά δηλαδή, κάθονται εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στην κυβέρνηση, δεν αισθάνονται λίγο ντροπή με αυτά που γράφουν και με αυτά που κάνουν? Ο Ερντογάν χθες ήταν στη στρατιά Αιγαίου, τέταρτη στρατιά. Ξέρετε πότε ιδρύθηκε? Ιδρύθηκε τις 20 Ιουλίου του 1975, παρουσία του Ντεγκτάς. Την ημέρα της εισβολής ίδρυσαν την τέταρτη στρατιά, τη στρατιά του Αιγαίου. Για να δώσω ένα συμβολισμό. Είναι ο στρατιωτικός
μείζον στρατιωτικό σχηματισμός που θα κάνει την επόμενη εισβολή όταν κάποιοι ηλίθιοι, οι χρήσιμοι ηλίθιοι από τους Έλληνες αποστατικοποιήσουν τα νησιά. Απλά είναι τα πράγματα. Μιλώντας εκεί στους αξιωματικούς, λοιπόν, ξέρετε τι είπε. Είπε στην ουσία, αυτά που λένε πίεση και τα λοιπά, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν λέει πίεση. Αν συνεχίζαμε την προέλαση, θα παίρναμε όλη την Κύπρο το 1974. Ποια πίεση? Τα λένε για να κρύψουν την αλήθεια. Για να κρύψουν την αλήθεια και να κρύψουν το μέγεθος του εγκλήματος που έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης με την διακήρυξη των Αθηνών. Προσέξτε. Πριν από μισό αιώνα, οι Τουρκοκύπριοι επέστρεψαν από το τχήλος της γενοκτονίας. Ψέμα. Ψέμα, ψέμα. Όσες επιχειρήσεις έγιναν εναντίον των Τουρκοκυπρίων, είτε τις ξεκίνησαν οι ίδιοι, είτε ήταν σχεδιασμένες από τους Άγγλους, κοινού σχεδιασμού. Οι Άγγλοι είχαν δύο εκεί πέρα. Είχαν κάποιους προβοκάτορες Ελληνοκύπριους και την DMT. Και έπαιζαν παιχνίδια και με τους δυο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Κανένα σχέδιο δεν υπήρχε να εξαλειφθούν οι Τουρκοκύπριοι. Αυτά είναι ψέματα για να δικαιολογήσουν την εισβολή. Προσέξτε τώρα. Πριν από μισό αιώνα οι Τουρκοκύπριοι επέστρεψαν από το χείλος της γενοκτονίας. Ψέμα. Στην ειρηνευτική επιχείρηση του 1974, όπως ονομάζει τη βάρβαρη εισβολή και κατοχή της Κύπρου, μαρτύρησαν 498 στρατιώτες μας από όλες τις γωνίες της χώρας, μας. Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και απλοί οπλίτες. Παρόλες τις πιέσεις, αν δεν υπήρχε η επέμβαση της Τουρκίας, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε η Τουδουβουκού, ούτε η Τουρκοκύπριοι. Η Τουδουβουκού δεν θα υπήρχε. Οι Τουρκοκύπριοι θα ήταν, θα υπήρχαν και θα ζούσαν σε ανώτερο, υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, με καλύτερη παιδεία, χωρίς τον ζουρλομανδία του τουρκοϊσλάμ, της τουρκοϊσλαμικής σύνθεσης που τους φοράει ο Ερντογάν. Αυτά είναι παραμύθια που πουλάει στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, ίσως αν είχαμε προελάσει προς νότον, να μην υπήρχε πια νότος και βοράς και η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας, ανέφερε σε προκλητικό τόνο ο πρόεδρος της Τουρκίας. Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς της 4ης στρατιάς, της στρατιάς Αιγαίου, ο Ερντογάν είπε εξάλλου, ομοίως τον 48χρονο αγώνα μας κατά της αυτονομιστικής τρομοκρατίας, εννοεί τον κουρδικό απελευθερωτικό αγώνα, μαρτυρήσανε χιλιάδες παιδιά μας, δηλαδή σκοτώθηκαν χιλιάδες στρατιώτες που βρίσκονταν στο άνθος της ζωής τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Καμία πατρίδα δεν υπερασπίζονται. Υπερασπίζονται το φασιστικά άρθρα του τουρκικού συντάγματος που λέει όλοι όσοι κατοικούν στην Τουρκία είναι Τούρκοι και απαγορεύεται να επισημοποιηθεί άλλη γλώσσα πριν της τουρκικής. Γι' αυτό σκοτώνονται, ενώ υπάρχουν 20 εκατομμύρια Κούρδοι που γεννιούνται με μια άλλη γλώσσα. Τέλος, στις 15 Ιουλίου στο πραξικόπημα, 253 άνθρωποι του λαού μας έπεσαν ηρωικά στο έδαφος για την ανεξαρτησία και το μέλλον τους. Πολλοί από τους αδελφούς μας θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας χωρίς δισταγμό στις ενέργειες διαφόρων τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό κράτος, ψέμα. Το Ισλαμικό κράτος είναι σύμμαχος του Ερντογάν και λαθρέμποροι, μαζί έκαναν λαθρέμπορο το πετρέλαιο της Συρίας. Μέχρι το ΔΕΣΚΑΠΕΤΖΕ, μαρξιστική ελληνιστική οργάνωση, και σε διασυνοριακές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις εισβολής μέσα σε ξένες χώρες. Με άλλα λόγια, πεθάναμε, χύσαμε το αίμα μας, αγωνιστήκαμε και πληρώσαμε το τίμημα από το 1071, το Magicert, για να κάνουμε αυτά τα εδάφη πατρίδα μας. Ομολογεί ότι δεν ήταν δικιά τους πατρίδα, ήταν αλλού πατρίδα και τα έκαναν αυτοί. Και να διατηρήσουμε ως την αιώνια και αιώνια, να τα διατηρήσουμε ως την αιώνια πατρίδα μας, είπε ο Ερντογάν. Αυτή είναι η δήλωση. Τώρα, προσέξτε, σε μια τέτοια δήλωση που λέει ότι αν συνεχίζαμε την προέλαση θα ήταν όλη δικιά μας, θα δείτε πώς απαντάει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεσμεύτηκε ο Ερντογάν, έβαλε υπογραφή και λέει δεσμευόμαστε να αποφεύγουμε ενέργειες και δηλώσεις που δεν συνάδουν με την διακήρυξη των Αθηνών. Διπλωματικές πηγές καταρχάς
δεν θεώρησαν υποχρέωσή τους να βγάλουν ανακοίνωση επίσημη με διαρροές, διπλωματικές πηγές. Λες και δεν είναι σοβαρό θέμα. Στην ουσία σε απειλεί, αφού δεν το πήραμε τότε, το πάρουμε τώρα το υπόλοιπο μισό. Αυτό μας λέει στην ουσία. Διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου σχετικά με την παράνομη εισβολή στην Κύπρο το 1974 συνιστούν πρόδειλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων. Άλλαν τάλλον. Τι πρόδειλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, ποια, και ποια είναι η αλήθεια, δεν τη λες. Και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων. Τι είναι προσβολή, ποιο. Πολλό δε μάλλον προσθέτουν όταν γίνονται σε χρόνο κατά τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση συνομιλιών με στόχο την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συγγνώμη, όταν διαβάζει τέτοια πράγματα, δεν ήταν ευκαιρία τώρα να πει η Ελλάδα, κύριε Ερντογάν, εσείς εισβάλλατε τότε επικαλούμενοι τα επεμβατικά σας δικαιώματα, επειδή κάποιοι παραβίασαν το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά επειδή το παραβιάζετε κι εσείς 50 χρόνια τώρα, επικαλούμαστε κι εμείς τα δικά μας δικαιώματα που απορρέουν από τη συνδίκη εγγύησεων, όπως επικαλείστε τα δικά σας, και ζητούμε να τσακιστείτε και να φύγετε από την Κύπρο. Ιδάλλως θα κάνουμε ό,τι κάνατε κι εσείς, θα κάνουμε στρατιωτική επιχείρηση και υγεία περιμειχθεί το. Γιατί δεν το κάνετε? Τι είναι αυτά τα γλυκανάλατα εδώ? Τι είναι αυτά τα γλυκανάλατα? Σας τα διάβασα για να μην νομίζω ότι χθες που τα έλεγα ότι υπερέβαλα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι η αμάλθεια. Αμάλθεια είναι ένα σχέδιο που συνέταξε η Κυπριακή κυβέρνηση, εδώ και 4 μήνες το έκανε και μόνη της, προσέξτε, ξεκίνησε μόνη της και είπε, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ανθρωπιστικής βοήθειας, προσφερόμαστε να δώσουμε το λιμάνι της Άρνακας, τις υπηρεσίες μας, ό,τι άλλο θέλετε, να πηγαίνουν από την Κύπρο που είναι μερικές ώρες απέναντι οι ακτές της Παλαιστίνης, της Γάζας, να πηγαίνουμε εκεί ανθρωπιστική βοήθεια. Τελικώς το πρώτο πλοίο έφυγε πριν από 4-5 μέρες, τώρα φεύγει το δεύτερο με μεγαλύτερο φορτίο και αυτή η υπόθεση συνεχίζεται. Ξέρετε τι έγινε χθες? Χθες υπήρχε, είχαμε, το είπαμε εδώ ότι θα το κάνει ο Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ήταν Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών παρόντες, ο Κόμπος τους ενημέρωσε για την πορεία αλλά και για τις προοπτικές του σχεδίου Αμάλθεια και συνομιλούσε και μπήκε με τηλεδιάσκεψη και ο Άντονι Μπλίνκεν και επένεσε και ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμβολή της στο να απανηθεί το δράμα των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, και μιλώ για τον λοιμό και για την έλλειψη φαρμάκων. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου αλλά και του γεωπολιτικού ρόλου της Κύπρου με μια απλή κίνηση που δεν είναι στέλνω όπλα, όπως κάνουν οι δικοί μας που στέλνουν όπλα, εντάξει, ανθρωπιστική βοήθεια. Κοιτάξτε τώρα τι άλλο γίνεται. Μία πρωτοφανής ανθρωπιστική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Κύπρο, είναι από τον κύριο Πιμπίση, από το Φιλελεύθερο, στην οποία θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες πάνω από 40 χώρες. Δηλαδή εκεί που η Τουρκία λέει ότι η Κύπρος δεν την αναγνωρίζω, είναι θανούσα για μένα, είναι σαν να μην υπάρχει από το 1964, ο Ερντογάν, ένας από τους λόγους που είπε δεν την παίρναμε ολόκληρη, είναι γι' αυτό. Γιατί του πηγαίνουν τα reports από το Υπουργείο Εξωτερικών, οι εκθέσεις, ας τα reports, πηγαίνουν οι εκθέσεις και βλέπει ότι αναβαθμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και ζαλίζεται, γι' αυτό τα λέει αυτά. Τους φέρνει στην Κύπρο η πρωτοβουλία Αμάλθεια και η αποστολή τους είναι να συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την αποστολή διαθαλάσσης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Είπαμε ότι τι έκανε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Κόμπος, ενημέρωσε τους πάντες, τους είπε τι προβλήματα υπάρχουν, τι πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να γίνει κάποιες εμπεμβάσεις και στον αποθηκευτικό χώρο και στην περιοχή που φεύγει και εκεί που είπε ότι το λιμάνι
που κάνουν οι Αμερικανοί θα τελειώσει πιο γρήγορα. Ευχαρίστησε, ο στόχος επισήμανε είναι να αναβαθμιστεί, είναι να συνεχιστεί η υλικοτεχνική αναβάθμιση της όλης δομής. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να βλέπουμε τη χρησιμότητα των διελεύσεων μέσω ξηράς και αέρος. Επισημαίνω ότι πρόκειται για μια συμπληρωματική και πρόσθετη προσπάθεια η αμάλθεια. Δηλαδή υπάρχει και η ξηρά και ο αέρας. Ευχαρίστησε την Αίγυπτο και την Ιορδανία για όλη τη δουλειά που κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Η Κύπρος εργάζεται γι' αυτό το σχέδιο εδώ και πολύ καιρό και η υποστήριξη από τις ΗΠΑ και τα Εμιράτα ήταν καθοριστική για την υλοποίηση αυτού του έργου. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος διεθνής ανθρωπιστικός συνασπισμός, κάτι για το οποίο είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Τα επόμενα βήματα αναβάθμισης των δυνατοτήτων στο σημείο αναχώρησης, αλλά και σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς, αύξηση κλίμακας δικτύου διανομής, δημιουργία ενός ταμείου για τη χρηματοδότηση του έργου, η επιτυχής και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία. Είμαστε ευτυχείς με το ότι τελικά η διεθνής κοινότητα και οι σημαντικοί φορείς είδαν την αξία αυτής της πρότασης και προσβλέπουμε στο μέλλον. Πάλι ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να βγάλει την αντιδυτική του, το αντιδυτικό του μένος, μιλώντας πάλι κατά της, μιλώντας στους αξιωματικούς εκεί πάλι στην τέταρτη στρατιά, είπε υπήρχαν χρόνια που δεν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ούτε μία καρφίτσα. Δεν μας το επέτρεπαν οι σύμμαχοί μας. Τι σύμμαχοι είναι αυτοί? Πάλι εστράφη κατά των ΗΠΑ, αλλά λίγο καλυμμένα. Οι ΗΠΑ και οι Δύση δεν μας άκουγαν, δεν μας έδιναν ούτε ένα πιστόλι. Μας απέκλεισαν, μας κάναν αποκλεισμό. Μα είμαστε σύμμαχοι. Δεν το άκουγαν. Αλλά σήμερα εμείς τους πουλάμε εγχώριας κατασκευής όπλα. Εκείνοι περιμένουν στη σειρά, εκεί φτάσαμε για να πάρουν όπλα από εμάς. Και αναφέρεται στα πυρομαχικά που παρακαλάνε οι Αμερικανοί την Τουρκία να κάνει πυρομαχικά να τα δώσουν στην Ουκρανία. Εντάξει, που κάποτε η Ελλάδα ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών στις χώρες του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα με την Πυρκάλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είδατε πώς ναυπηγήσαμε το αεροπλανοφόρο μας, τώρα έχουμε την αποφασιστικότητα να ναυπηγήσουμε το δεύτερο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο. Ο αρχηγός του ναυτικού με την ομάδα του εργάζονται για το σκοπό αυτό. Και όπως ξέρετε, υπάρχουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας. Δεν μένουμε εδώ. Τώρα προσπαθούμε να ναυπηγήσουμε και μη επανδρομένα υποβρύχια. Και αν το θέλει ο Θεός, θα το καταφέρουμε και αυτό. Αφού μπορούν να το κάνουν οι ξένοι, λέει, μπορούν να το κάνουν και οι δικοί μας. Και σήμερα φαίνεται έχει συννεφιά, όπως είπαμε. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι είχαν ένα νεκρό και 6 τραυματίες και 4 τραυματίες εκεί στην επιχείρηση Πέντσε Κιλίτ που γίνεται στο βόρειο Ιράκ. Φαίνεται είχε συννεφιά, δεν τους βοηθάνε τα μη επανδρομένα και τα άλλα μέσα. Οι αντάρτες κοπάνησαν, πιστεύω ότι είναι παραπάνω οι νεκροί, τους κρύβουν. Θα δούμε τι θα γίνει και αυτό το θέμα. Και να δούμε, να κλείσουμε τα ζητήματα αυτά για να πάμε στα τα του Ισραήλ. Η Αρμενία κατέχει, φέρεται να κατέχει από το 1994 χωριά του Αζερμπαϊτζάν, τα οποία όμως είναι στρατηγικής σημασίας για την Αρμενία, επειδή βρίσκονται πάνω στο δρόμο που ενώνει την Αρμενία με τη Γεωργία. Το Αζερμπαϊτζάν λοιπόν, αυτά τα χωριά είναι ακατοίκητα, δεν τα κατοίκησαν οι Αρμένοι. Τα 4 χωριά τα οποία είναι ακατοίκητα για πάνω από 30 χρόνια έχουν στρατηγική αξία για την Αρμενία, καθώς περικλείουν τον κύριο δρόμο μεταξύ του Ερεβάν και των συνόρων με τη Γεωργία. Το Αζερμπαϊτζάν έχει δηλώσει ότι η επιστροφή των εδαφών του, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης αρκετούς μικροσκοπικούς θύλακες που περιβάλλονται εξ ολοκλήρου από αρμενικό έδαφος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει 3 δεκαετίες συγκρούσεων για την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, την οποία οι δυνάμεις του Μπακού ανακατέλαβαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε ότι ο Πασινιάν δήλωσε στους κατοίκους ότι η αποτυχία συμβιβασμού για τα αμφισβητούμενα χωριά θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο με το Αζερβαϊτζάν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
ξέρω πώς θα τελείωνε ένας τέτοιος πόλεμος. Δηλαδή σαν να τους λέει ότι θα χάναμε, άρα ας τα δώσουμε. Δεν το ξέρω το θέμα τι και πώς. Πάντως εκκρεμεί μία υπογραφή συμφωνίας για να οριστικοποιηθούν τα 1000 χιλιόμετρα συνόρων μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Ο Στόλτεμπεργκ, είπαμε ότι σήμερα είναι στην Αρμενία, η οποία είναι σύμμαχος της Ρωσίας στα λόγια, γιατί και η Ρωσία δεν την προστάτεψε. Θα μου πείτε, το Καραμπάχ ήταν έδαφος της Αρμενίας, αλλά γενικώς δεν την προστατεύει, την τιμωρεί επειδή ο Πασινιάν θέλει να πάει στη Δύση. Η Αρμενία λοιπόν στράφηκε προς τη Δύση. Σε δήλωση που αναρτήθηκε την Τρίτη σήμερα στο Telegram, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Ιστορικών Ζαχάροβα ανέφερε ότι η εμβάθυνση των δεσμών του Ερεβάν με τη Δύση ήταν ο λόγος που η Αρμενία αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις στο Αζερβαϊτζάν. Αυτό είπε δηλαδή. Σε αφήσαμε να τα πάρει το Αζερβαϊτζάν επειδή θέλει να πάει στη Δύση. Είναι και ο Στόλτεμπεργκ εκεί. Το Κρεμλίνο δεν βλέπει με καλό μάτι την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας ότι οι προσπάθειες επέκτασης της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου είναι απίθανο να συμβάνουν στην επίτευξη σταθερότητας. Όσο επιδεινώνεται η κατάσταση όσον αφορά το πρόβλημα της πείνας στη Γάζα, εντείνονται και οι πιέσεις, αν θέλετε, και η ρητορική από πλευράς του ΟΗΕ. Σοφία, άνοιξε λίγο. Φτάσαμε στο σημείο του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να θεωρεί ότι η παρεμπόδιση από πλευράς του Ισραήλ της εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στην λωρίδα της Γάζας, ότι είναι έγκλημα πολέμου. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική, πιο σκληρή δήλωση που έχει γίνει μέχρι τώρα για το θέμα αυτό. Οι περιορισμοί από το Ισραήλ στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η ενδεχόμενη χρήση της πείνας ως όπλου μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, δήλωσε ο ύπατος αρμοστής των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, σήμερα Τρίτη. Η έκταση των περιορισμών που επιβάλλονται από το Ισραήλ στην είσοδο της βοήθειας στη Γάζα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να διεξάγει εχθροπραξίες, μπορεί να ισοδυναμούν με τη χρήση της πείνας ως πολεμικής μεθόδου, κάτι που αποτελεί έγκλημα πολέμου. Σύμφωνα, είπε ο ύπατος αρμοστής, σύμφωνα με το Reuters, το Ισραήλ έχει αρνηθεί ότι εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Σάλιβαν. Το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχτεί τους νέους όρους της Χαμάς, ο Σύμβουλος Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, για τη συμφωνία ανταλλαγής και χειρίας. Ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε στο Υπουργείο Ιστορικών στο Ισραήλ και ο Ισραηλινός πρόσωπος Ιστορικών κάλεσε το Ρώσο πρέσβη χθες, ζητώντας εξηγήσεις λόγω του γεγονότος ότι η Μόσχα δεν βοηθά την απελευθέρωση κρατωμένων που βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας για τους ομήρους. Οι μισοί Παλαιστίνοι κινδυνεύουν από καταστροφικό λοιμό στη Γάζα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι μια ανθρωπιστική καταστροφή δεν μπορεί να αποφευθεί στη Βόρεια Γάζα. Οι Παλαιστίνοι στη Γάζα φέρεται να βιώνουν φρικτό θυμό και βάσανα. Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ χαρακτήρισε την κατάσταση τεχνητή, κατηγορώντας το Ισραήλ για τη δημιουργία του, το οποίο εμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο θύλακα. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Ισραηλινή επίθεση στα νοσοκομεία στη λωρίδα της Γάζας είναι αδικαιολόγητη. Η Μάργαρετ Χάρις, εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε ότι η επίθεση των Ισραηλινών στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα ήταν αδικαιολόγητη και ότι τα νοσοκομεία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς από καμία πλευρά. Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσε ότι στις 11 Μαρτίου ο Μαρουάν, ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου ότι ο Μαρουάν Ισά, ο τρίτος στην ιεραρχία, τη στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς, έγιναν στόχος Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής. Από την πλευρά του, ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι ο Μαρουάν Ισά σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινής επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα. Ο Μαρουάν Ισά, 58 ετών, ήταν υπαρχηγός του Μοχάμεντ Ντέιρ, του διοικητή των ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ-Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Ένα από τα πλέον καταζητούμενα από το Ισραήλ στελέχη της Χαμάς,
από τους ηθήνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, είναι το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που έπεσε νεκρός σε αυτή τη διαδικασία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά και την Ελλάδα, είδα και σε ιρανικά και σε ρωσικά δημοσιεύματα ότι στο Μπαντάρ Αμπάς, εκεί που έγινε σε ένα δηληστήριο που είχαμε έκρηξη με νεκρούς, αναπτύχθηκε σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Cobra V8, το οποίο λέει είναι γνωστό ότι στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 2 παρόμοια συγκροτήματα, είναι τέτοια έχουν μόνο η Ρωσία και η Κίνα και η έκταση, η εμβέλειά του φτάνει μέχρι τα 200 μίλια. Μπορούν, λέει, να παρεμποδίσουν ή ακόμα και να κατεβάσουν και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εδώ πρέπει να αναπτύξει η Ελλάδα, πρέπει να αναπτύξει τέτοια τεχνολογία. Και όχι να ζητιανεύουμε από τον ένα και τον άλλον. Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, βάζοντας στο στόχο του στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Δαμασκού. Στις στοιχείες της Συριακής Αντιεροπορικής Άμυνας αναχέτησαν Ισραηλινούς πυράβλους και κατέληψαν κάποιους σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς από το 2011. Προσπαθεί να χτυπήσει και φιλοϊρανικές οργανώσεις και συμβούλους του Ιράν και τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις που τη Χεζβολάχ που κινούνται εναντίον του Ισραήλ. Αμπντουλμαλίκ Αλ Αγίρι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Ανσαρουλάχ, της Χαμάς δηλαδή. Η πρόσφατη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τις επιχειρήσεις του στρατού της Ιεμένης εναντίον πλοίων που κατευθύνονται προς το Ισραήλ δεν είναι χρήσιμη. Ένα Συμβούλιο Ασφάλειας που αποτυχάνει να σταματήσει την γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας και να υποχρεώσει το ΟΗΕ εννοεί και να υποχρεώσει το Ισραήλ να σέβεται το διεθνές δίκαιο, δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τους άλλους να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Πάμε στη ΣΥΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κυβέρνηση Biden υπέγραψε συμφωνία για την εξάλληψη των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην Αμερική. Συνολικά, βάσει πρόταση που παρουσίασε η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος τον Απρίλιο του 2023 και θα τεθεί σε ισχύ το 2027, ο Λευκός Οίκος προβλέπει ότι το 2032 το 67% των νέων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών στις ΗΠΑ θα είναι ηλεκτρικά. Εδώ έρχεται ο ανταγωνισμός από την Κίνα που τον φοβάται η Αμερική. Μας το είπε ο Τραμπ χθες ότι αν είμαι εγώ πρόεδρος δεν πρόκειται να πουληθούν κινέζικα ηλεκτρικά που θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο στο Μεξικό στην Αμερική. Ο Λίντζεϊ Γκράχαμ είναι ένας ιδιόρυθμος ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, πρώην αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, τον οποίο τον έχουμε δει να κάνει αλλοπρόσαλα πράγματα στην Τουρκία και στη Συρία όταν ήταν ο Τραμπ πρόεδρος. Τώρα το βλέπουμε ότι ενεργοποιείται, πήγε στο Κίεβο και λέει γρήγορα κάντε επιστράτευση, παιδιά από 25 ετών και πάνω πάρτε το στο στρατό. Ελπίζω ότι όσοι έχουν το δικαίωμα να υπηρετήσουν στον Ουκρανικό στρατό θα ενταχθούν. Δεν μπορώ να το πιστέψω στα 27 μου ότι εγώ όταν ήμουν στα 27 μου έκανα τόσα πράγματα, λέει. Παλεύεις για τη ζωή σου, άρα πρέπει να υπηρετήσεις, όχι στα 25 ή στα 27 σου. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους, είπε ο Γκράχαμ στους δημοσιογράφους στο Κίεβο. Προέτρεψε τους Ουκρανούς να μην βασίσουν τις αποφάσεις της επιστράτευσης αν συνεχίσουν να έχουν την υποστήριξη των ΗΠΑ ή όχι. Να στηριχθούν στα πόδια τους, δηλαδή στις δυνάμεις τους. Ό,τι και να κάνουμε, εσείς πρέπει να πολεμήσετε. Ό,τι και να κάνουμε, εσείς παλεύετε για τον εαυτό σας. Βέβαια. Βέβαια. Πάμε. Είπαμε πριν από λίγο ότι ο ΙΕ έκανε τη σκληρότερη δήλωση όταν χαρακτήρισε την παρεμπόδιση της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ως πιθανό έγκλημα πολέμου από το Ισραήλ. Τώρα έχουμε πάλι τη σκληρότερη δήλωση από τον Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας υποφέρει από οξία, επισιτιστική ανασφάλεια, είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη που έδωσε στη Μανίλα, είναι στις Φιλιππίνες και έρχεται προς τα δω τώρα. Σύμφωνα με το πιο αναγνωρισμένο μέτρο που υπάρχει για το ζήτημα αυτό, το 100% του πληθυσμού της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση οξείας, επισιτιστικής ανασφάλειας. Είναι η πρώτη φορά που ένας ολόκληρος πληθυσμός κατατάσσεται με αυτόν τον τρόπο σε τέτοια κατάσταση.
και υπογράμμισε ότι είναι επίγον να δρομολογηθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι υπηρεσίες του ΙΕ που ειδικεύονται στο θέμα αυτό προειδοποίησαν χθες Δευτέρα ότι πάνω από 1,1 εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας, είτε ο μισός πληθυσμός, βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφική κατάσταση πείνας που πλησιάζει το λοιμό, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ από τον οργανισμό. Η κατάσταση πραγματικά είναι χωρίς αλλαγές στην πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, η πείνα καταφθάνει. Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, Beth Benston. Είναι πιθανόν να είναι ήδη ανεξέλεγκτη στο βορρά, αλλά εξακολουθούμε να μην είμαστε στη θέση να το επανηθεύσουμε. Η πείνα ανεξέλεγκτη. Λόγω της έλλειψης πρόσβασης στα εδάφη αυτά. Ο Μπλίνκεν από τη Μανίλα έρχεται στη Σαουδική Αραβία και μετά στην Αίγυπτο για να δούμε και ανθρωπιστική βοήθεια και ό,τι άλλο αφορά το θέμα για τους ομήρους. Η επίσκεψη γίνεται για να συζητηθεί η σωστή αρχιτεκτονική για μια διαρκή περιφερειακή ειρήνη, είπε ο Αμερικανός υπέξει η επίσκεψη στη Μέση Ανατολή. Ο Μπορέλ. Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος στην Κύπρο πρέπει να αναπτυχθεί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη να διευκολυνθεί η χερσαία πρόσβαση στο Ισραήλ. Επένεσε εκεί στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, επένεσε πάλι την Κύπρο. Σας είπαμε ότι η Κύπρος είναι στο προσκήνιο. Πάμε να δούμε τώρα, έχουμε στενές επαφές με την έννοια την ουσιαστική, την πολιτική δηλαδή, Ισραηλινών και Αμερικανών για το θέμα της Ράφας. Είχαμε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Netanyahu μετά από ένα μήνα. Λάθος χαρακτήρισε ο Biden μια ευρεία κλίμακα της χερσαία επιχείρησης στη Ράφα. Κατά την επικοινωνία που είχε με τον Netanyahu, ο Biden είπε ότι είναι πολύ ανήσυχος για το θέμα, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Jake Sullivan. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Biden προειδοποίησε τον Netanyahu ότι μια Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα θα εντείνει την αναρχία στη Γάζα και ότι οι ομάδες των δύο πλευρών θα συναντηθούν στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν το θέμα. Ομάδες αξιωματούχων από το Ισραήλ, ομάδες αξιωματούχων από τις ΗΠΑ. Ο Sullivan δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα συζητήσουν εις βάθος με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί η κατάσταση της Γάζα όπου κλιμακώνεται η ανθρωπιστική κρίση έπειτα από συγκρούσεις 6 μηνών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτήν ή την άλλη εβδομάδα. Άρα η επιχείρηση δεν πρόκειται να γίνει πριν τη συνάντηση. Η αναρχία επικρατεί σε περιοχές που έχουν καθαριστεί από τον Ισραηλινό στρατό και δεν έχουν σταθεροποιηθεί στη Γάζα και η ανθρωπιστική κρίση θα βαθύνει αν το Ισραήλ προχωρήσει στην επίθεση στη Ράφα, δήλωσε ο Sullivan, συνοψίζοντας το μήνυμα του Biden στον Netanyahu. Είχαμε πολλές πληροφορίες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, σε στρατιωτικό επίπεδο, σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ διπλωματών και ειδικών σε ανθρωπιστικά θέματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε την ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική συζήτηση. Αυτό θα γίνει όταν συναντηθούν οι δύο πλευρές. Από την πλευρά του, αξιωματούχοι των δύο πλευρών στην Αμερική. Από την πλευρά του, ο Netanyahu είπε στον Biden ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου στη Γάζα, ανάμεσά τους η εξουδετερώση της Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων, η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα είναι πλέον απειλή για το Ισραήλ και φυσικά και η ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε και άλλες, είπαμε ότι φεύγουν οι Ισραηλοί για να πάνε στην Αμερική. Ο Τραμπ έχει σοβαρά προβλήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σε θέση να καταβάλει στη δικαιοσύνη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης εγγύηση πώς θα αποπληρώσει τα πρόστιμα ύψους 400-500, εγγύηση ότι θα αποπληρώσει τα πρόστιμα ύψους 454 εκατομμυρίων δολαρίων που το επιβλήθηκαν για οικονομικές απάτες, διαμαρτυρήθηκαν οι δικηγόροι του χθες Δευτέρα. Σε δικαστικό έγγραφο έκτασης περίπου 5.000 σελίδων που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το τμήμα εφέσεων του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, η υπεράσπιση του Ρεπουμπλικάνου πρώην Προέδρου τον είπα επιχειρηματολογεί ότι
η καταβολή εγγύησης για το ηλικιώδες ποσό είναι σχεδόν αδύνατη. Το ύψος του επιδικαστέντος ποσού με τους στόχους ξεπερνά τα 464 εκατομμύρια δολάρια. 350 εκατομμύρια συν το πρόστιμο, συν 100 εκατομμύρια τόκι για τον Τραμπ, το γιο του Ντόναλντ, τον νεότερο, και τον άλλο γιο του, τον Έρικ. Καμία ασφαλιστική εταιρεία, λέει, μιλήσαμε με 30 ασφαλιστικές εταιρείες, καμία δεν μπορεί να καλύψει αυτό το ποσό. Πού να καλυφθεί αυτό? Χαρακτήρισε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, κατήγγειλε με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα το βράδυ το κυνήγι μαγισσών σε βάρος του, χαρακτήρισε το πρόστιμο αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό, άνευ προηγουμένου και πρακτικά αδύνατο να πληρώσει οποιαδήποτε επιχείρηση, ακόμα και μια επιχείρηση τόσο πετυχημένη όσο η δική του. Τέλος πάντων, κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι η ψηφοφορία που οδήγησε στην ανανέωση της θητείας του Πούτιν δεν ήταν ελεύθερη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να απευθύνουν συγχαρητήρια. Ήταν μια απίστευτα αντιδημοκρατική διαδικασία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department, Vedat Patel. Πιθανόν λέει δεν θα υπάρξει συγχαρητήριο, φυσικά οι Ρώσοι αξίζουν ελεύθερες εκλογές κτλ. Υπάρχει ένα άρθρο για την βάση που γίνεται στη Ρουμανία, την αναφέραμε και χθες. Είναι και ένας πόλος οικονομικής ανάπτυξης για τη Ρουμανία. Εντάξει, είναι και απειλή, γιατί εκεί θα πέσουν οι μπόμπες. Αλλά αυτή η βάση για να λειτουργήσει θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη και η λειτουργία της βάσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτό να το θυμόμαστε. Τα οικονομικά και τα άλλα ωφέλη της Ελλάδας είναι λίγο, πολύ λιγότερα από αυτά της Ρουμανίας. Το Πολίτικο γράφει ένα άρθρο το οποίο λέει ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν σοβαρό πρόβλημα με το προσωπικό, ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και πολλοί στρατιωτικοί, μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί παρετούνται γιατί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές έξω και πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές για να είναι πλέον ελκυστικός ο στρατός στις χώρες του ΝΑΤΟ. Και τελειώσαμε, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ρωσία-Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Κίνας, προσέξτε, ο πρόεδρος της Κίνας που είναι ό,τι πιο δυσκίνητο, όχι με τη φυσική έννοια, πολιτικά εννοώ, θα επισκεφτεί τη Γαλλία και έχει ως στόχο να πείσει τους Ευρωπαίους να δεχθούν στη σύνοδο που θα γίνει για το Ουκρανικό τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι, ιδάλλως πιθανόν να μποϊκοτάρει η Κίνα αυτή την προσπάθεια. Και αν δεν παραστεί η Κίνα, καληνύχτα. Δεν υπάρχει, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2025, λέει ο Φιντάν, και προσπαθεί να αναδείξει και πάλι τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας. Λέει δε, υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί ο πόλεμος σε ολόκληρη την περιοχή. Πάμε τώρα. Σύμφωνα με δυτικές πηγές, ο Ρώσος, αυτή είναι σημαντική είδηση, ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βατικανό, Ιβάν Σολτανόφσκι, απίφθινε πρόσκληση εκ μέρους της ρωσικής ηγεσίας προς τον Πάπα να επισκεφτεί τη Ρωσία τον Ιούνιο και η Αγία Έδρα ενέκρινε αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο Πάπας που είναι καθολικός πρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδικασία και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λόγω της αυτής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και με την Ουκρανία που επιδίνωσε τις σχέσεις με τη Μόσχα, δεν είναι ευθύνες αποκλειστικά του Οικουμενικού Πατριάρχη, είναι σύνθετο και περιπλεγμένο το θέμα, όμως στην πράξη εμείς στο περιθώριο ο Καθολικός Πάπας, ενώ εμείς η Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έπρεπε να είμαστε αυτοί που θα επιδιώκουμε την ειρήνη ως δύναμη διαμεσολάβησης. Η Σάρα Βάκενχατ είναι μια κομμουνίστρια, έφυγε από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, έκανε δικό της κόμμα και μόλις έφυγε διπλασίασε τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της.
Φαίνεται ότι είναι μια προσωπικότητα που είναι τραβηχτική, ξέρω εγώ. Πολιτικά εννοώ. Όταν ο Πάπας μιλάει εναντίον αυτής της τρέλας, καλώντας το Κίεβο να διαπραγματευτεί αντί να οδηγήσει τη χώρα στην αυτοκτονία, τον αποκαλούν ακόμα και τρόλ του Πούτιν. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν στον εαυτό τους την ερώτηση. Μήπως έχουμε τρελαθεί όλοι? Όλος ο κόσμος εκτός από τη γερμανική πολιτική φούσκα γνωρίζει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει σε αυτόν τον πόλεμο. Και τους τάουρους να στείλαμε δεν θα βοηθήσει. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι ότι στα μάτια της Ρωσίας η Γερμανία θα μετατραπεί σε εμπόλεμη χώρα. Στις συνθήκες που οι δυτικές χώρες προσπαθούν να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία και όταν αρνούνται να σεβαστούν τα συμφέροντά μας, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για νέες συνομιλίες για τον περιορισμό των πυραυλικών πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Δημήτρη Πολιάνσκι. Το αδιέξοδο δίλημα των Ουκρανικών όπλων δυνάμεων να θυσιάσουν στρατιώτες ή έδαφος μετά την υποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων από την Αυντέευκα, το καθεστώς του Κιέβου βρέθηκε σε αδιέξοδο. Αντιμετωπίζει μια δύσκολη επιλογή μεταξύ της διατήρησης εδαφών και της διατήρησης στρατευμάτων. Και τα δύο δεν γίνεται. Όσο προσπαθείς να διατηρήσεις εδάφη, χάνεις προσωπικό. Αυτό γράφει η Wall Street Journal. Ο Γερμανός στρατηγός Χάραλντ Κουτζάτ, που διετέλεσε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας και για 3 χρόνια επικεφαλής της Στρατηγικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ από το 2002 έως το 2005, λέει: «Ούτε οι πυραυλοί Τάουρους μπορούν να εμποδίσουν τη Ρωσία να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε». Ήδη προειδοποίησε ο Γερμανός απόστρατος στρατηγός ότι ο ρωσικός στρατός θα καταλάβει την Οδυσσό και την Υπερδνηστερία. Το Βερολίνο δεν θα μπορούσε να ελέγξει τη χρήση των Τάουρους, άρα καλώς κάνει και δεν τους δίνει, λέει ο τύπος. Ένα σύμβουλος του Σαρκοζή λέει ότι ο Μακρόν οδηγεί τη Γαλλία σε πυρηνικό πόλεμο. Η Ευρώπη, το πολίτικο, δεν έχει χρόνο για την Ουκρανία γιατί έχει ήδη πολλά προβλήματα. Και αν μιλούν για είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρώπη, σημαίνει ότι καταστρέφουν τους αγρότες τους. Ότι αν μπει η Ουκρανία στην Ευρώπη θα καταστραφούν οι αγρότες και δίνει ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις που πάνε να κάνουν εκλογές. Τι θα πούν οι αγρότες, τα είδαμε τι συνέβησαν και στην Ελλάδα. Ο Σαρλ Μισελ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο. Αυτό είπε. Και είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία και πρέπει να απεξαρτηθούμε όσον αφορά την άμυνα της Ευρώπης από την Αμερική. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να αυξήσει το χρηματοοικονομικό ανώτατο όριο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, ιδρύοντας ένα ειδικό ταμείο βοήθειας. Το νεοσύστατο ταμείο βοήθειας για την Ουκρανία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει περαιτέρω τις εξελισσόμενες ανάγκες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην επιβάλλει κυρώσεις για τις οποίες χρειάζεται και ομοφωνία, θα επιβάλλει δασμούς στα ρωσικά σιτηρά και στους ρωσικούς σπόρους από τους οποίους παράγεται το σπορέλαιο. Λέει, η Κομισιόν αναμένεται τις επόμενες μέρες να επιβάλλει δασμό 95 ευρώ ανά τόνο στα δημητριακά από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η κίνηση αυτή θα αυξήσει τις τιμές κατά τουλάχιστον 50% εξαλείφοντας τη ζήτηση. Δασμοί της τάξης του 50% θα επιληφθούν επίσης στους ελαιούχους πόρους και τα παράγωγα προϊόντα τους. Με άρθρο του ο Κώστας Ράπτης στο Capital λέει ότι διχάστηκε η Ιφίλιος. Η μισή Ιφίλιος είπανε συγχαρητήρια στον Πούτιν και άλλη μισή είπε όχι. Και αναφέρει ποιοι είπαν. Είπαν οι χώρες οι μετασοβιετικές, οι πρόεδροι του Ουσμπεκιστάν, του Ταζικιστάν, της Λευκορωσίας, του Αζερβαϊτζάν, οι Γκαγκαούζοι της Μολδαβίας, για τον Κινέζο είπαμε, ο πρόεδρος της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, ο Ραϊσί το είπαμε και χθες, ο Άσαντ το είπαμε και χθες, ο εμμύρης του Κουβέιτ, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, ο εμμύρης του Κατάρ,
ο πρόεδρος των Εμμυράτων, ο Σουλτάνος του Ομάν, ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος της Αλγερίας, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, επίσης ο πρόεδρος της Βολιβίας, της Νικαράγουας, της Ονδούρας, της Κούβας, της Βόρειας Κορέας, της Βιρμανίας, της Σερβικής Δημοκρατίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ο Πάπας και φυσικά ποιος άλλος, ο Ερντογάν. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η θετική εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία θα συνεχιστεί και την ετοιμότητα της Τουρκίας, τόνισε την ετοιμότητα της Τουρκίας να διαδραματίσει ένα ρόλο μεσολαβητή για να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τη Ρωσία με την Ουκρανία. Αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Χθες, υψηλόφαντος Ουκρανός αξιωματούχος, ο Μικαήλο Ποντόλιακ, που είναι εκπρόσωπος του Ζελένσκι, είπε ότι η αναφορά του Πούτιν σε δημιουργία ουδέτερης ζώνης εντός του ουκρανικού εδάφους είναι επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σαφή εξόφθαλμη δήλωση ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί, ανέφερε ο Ποντόλιακ. Όλα αυτά είναι σαφείς αποδείξεις ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι έτοιμη να συνάψει σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κυρίαρχα δικαιώματα των άλλων χωρών. Θεωρεί λοιπόν ότι έρχεται η στιγμή που η Ρωσία θα απαιτήσει η περιοχή κατά πάσα πιθανότητα ανατολικά του Ρου του Δνίπερου ποταμού να είναι πλήρως αποστατικοποιημένη, ουδέτερη ζώνη δηλαδή, που εκεί θα είναι και συγκυριαρχία. Κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα άρθρο της κυρίας Χρυσολορά, το οποίο νομίζω ότι είναι στην... αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρεται ότι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδοτική διευκόνηση 50 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 33 είναι δάνεια και τα 17 είναι επιχορηγήσεις, για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι η ανοικοδόμηση θα απαιτήσει τουλάχιστον 450 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί ο κύριος Λαμπρίδης, ο πρέσβης, καλός διπλωμάτης, είναι ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ουκρανία, είναι ο πρέσβης που γυρίζεται αυτά τα θέματα και λέει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε έργα μέχρι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 στα 450, ξέρετε ποιος θα πάρει το μερίδιο του λέοντος, έτσι. Εντάξει. Και το τελευταίο θέμα είναι η Γερμανίδα Υπουργός Παιδείας, η Μετίνα Στάρκ Βάτσιγκερ, είπε ότι πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά, στα γυμνάσια και στα λύκεια, και θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο για να προετοιμαστούν για τον πόλεμο, άλλα αντάλλον δηλαδή. Εκεί που ήμασταν στον αιώνα της ειρήνης, τώρα μπλέξαμε σε... Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.